συνάντηση πραγματοποίησε την Πέμπτη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τους εκπροσώπους της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών στο Μέγαρο Μαξίμου σχετικά με τις αυξήσεις που έχουν ανακοινώσει σε μια σειρά τραπεζικών συναλλαγών. Ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε από τους εκπροσώπους να ανακαλέσουν τις αυξήσεις που ανακοίνωσαν και κατέστησε σαφές ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να δεχτεί μεγάλες χρεώσεις σε ψηφιακές και μη τραπεζικές συναλλαγές. Σύμφωνα με τα όσα γνωστοποίησε το Μαξίμου, οι εκπρόσωποι των τραπεζών ανέφεραν ότι στόχος είναι η αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, στις οποίες οι τράπεζες έχουν επενδύσει, αλλά δεσμεύτηκαν να επανεξετάσουν τις αυξήσεις, ειδικά για τις χρεώσεις σε περιοχές που υπάρχει μόνο ένα ATM. Η κυρία Κατερίνα Γεροστεργίου, πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Καβάλας, δήλωσε τον προβληματισμό της για τις νέες χρεώσεις και συμβούλεψε τους καταναλωτές τι να προσέχουν. Συστήνουμε στους καταναλωτές να ζητούν εγγράφως την ενημέρωση και την αιτιολόγηση από τις τράπεζες για τις νέες αυτές επιβαρύνσεις. Για ποιο λόγο? Οι τράπεζες αυτό που έχουν πει μέχρι στιγμής για να δικαιολογήσουν αυτές τις αυξήσεις είναι ότι έχουν πρόβλημα, αυτές οι υπηρεσίες κοστίζουν, επομένως θα πρέπει να προβούν σε αυτές τις αυξήσεις. Εμείς από την άλλη βλέπουμε ότι ήδη οι τράπεζες έχουν προχωρήσει σε ενέργειες προκειμένου να μειώσουν το κόστος λειτουργίας τους, όπως για παράδειγμα είναι το κλείσιμο καταστημάτων, υποκαταστημάτων, το έχουμε δει και στην πόλη μας, να μειώσουν το προσωπικό τους, να προχωρήσουν σε μείωση προσωπικού. Επιπλέον η χρήση του ATM και της χρεωστικής πιστωτικής κάρτας απαλλάσσει τις τράπεζες από το να φτάσει ο πολίτης στο κηφέ και να απασχολεί σε εργαζόμενους. Άρα μας προβληματίζει ιδιαίτερα γιατί οι τράπεζες προχώρησαν σε μία τέτοια αύξηση των χρεώσεων και μάλιστα σε νέες χρεώσεις για υπηρεσίες που προσφέρουν μέσω του ATM. Τέλος, η κυρία Κατερίνα Γεροστεργίου αναφέρθηκε στο ποιες τραπεζικές κινήσεις αφορούν αυτές οι αλλαγές. Και για την έκδοση ή αλλαγή κάρτας PIN, όπως είπαμε, η ενημέρωση από το ATM για την κίνηση του λογαριασμού. Και εδώ να τονίσουμε ότι η κίνηση του λογαριασμού, η οποία εμφανίζεται μέσω του ATM, είναι για ελάχιστο χρονικό διάστημα, για ελάχιστες συναλλαγές. Ο πολίτης θα πρέπει να μπει μέσα στο ATM για να μάθει την κίνηση των λογαριασμών του για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, για το τελευταίο έτος, για παράδειγμα. Επίσης, η επανέκδοση, η ανανέωση χρεωστικής κάρτας. Αυτό είναι υποχρέωση έτσι κι αλλιώς της τράπεζας. Αφού δίνει με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης της χρεωστικής πιστωτικής κάρτας, είναι μέσα στις υποχρεώσεις της να ανανεώσει αυτή την πιστωτική κάρτα. Είναι την επανεκδόση.